10 αγωνιστικές πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ είναι 9 βαθμούς πάνω. Στην ισοβαθμία έχει το πλεονέκτημα απέναντι στον Ολυμπιακό που σημαίνει 10 βαθμοί ουσιαστικά. Θεωρείτε ότι σήμερα τελείωσε η υπόθεση τίτλος ή οι 10 αγωνιστικές είναι πολλές? Μαθηματικά είμαστε πρωταθλητής, όχι. Οπότε δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα για το στόχο μας. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι που είναι με Απόλλωνα Σμύρνης. Σε ένα ακόμη πολύ μεγάλο ντέρμπι πετυχαίνεις γκολ. Στα μεγάλα παιχνίδια είσαι εκεί. Είναι κάτι που το προετοιμάζεις ή απλά βγαίνει και συμβαίνει? Ονειρεύουμε. Το ονειρεύεσαι. Αν όχι, εγώ θέλω να βοηθήσω την ομάδα με την τρόπο που μπορώ. Ευτυχώς σήμερα έβαλα γκολ και μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Όπως ο κάθε παίκτης βοηθάει με τον τρόπο του. Ευτυχώς που με τέτοια μάτς είμαι εκεί, αλλά είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε τους 3 βαθμούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Πέλκας. Ποιο είναι μεγαλύτερο βάρος, να είσαι αρχηγός αυτή την ομάδα που μάγει πρωτάθλημα ή να κουβαλάς εδώ στο σύνολο? Και τα δύο είναι βαρύ. Αλλά για μένα έχω η τιμή να μπορέσω να συμφωνώ αυτή την κόρη και να είμαι αρχηγός στην ομάδα. Είδαμε μέσα στο παιχνίδι τους παίκτες να είστε όλοι παθιασμένοι, ακόμα και στα τάκλινγκ και σε κάθε μονομαχία να βγάζουν ένταση. Το είδατε και λίγο σαν ρεβάνς σχέση στα περσινά? Όχι. Ό,τι έγινε πέρσι έγινε πέρσι. Δεν παίξανε, φέτος που παίξανε. Εντάξει, κερδίσαμε εμείς. Οπότε το θέμα δεν είναι αυτό ότι είχαμε ρεβάνς. Θέλαμε να κερδίσουμε για τους δικούς μας λόγους, που είναι να συνεχίζουμε με αίτητη, να συνεχίζουμε τις νίκες και να μπορέσουμε να φτάσουμε το τέλος πρώτοι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι το δικό σου γκολ χάλασε όλα τα σχέδια του αντιπάλου. Το νιώσατε αυτό? Ευτυχώς που χάλασα, γιατί εμείς είχαμε και το δικό μας σχέδιο. Το δικό μας σχέδιο ήταν να μπορέσουμε να βάζουμε γρήγορα γκολ, να μπορούμε να παίξουμε χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Ευτυχώς που βάλαμε τον γκολ, ευτυχώς που πήραμε τους 3 βαθμούς.